Τζινόμπιλι, ο Νταμίρ Μουλαουμέροβιτς αφήνει για τον Μίτλετον. Πάλι Μουλαουμέροβιτς έχει μπροστά του τον Γιάριτς, τον Αλβέρτη που περνάει, τον Σμόντις και μειώνει. Και θα φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Μουλαουμέροβιτς. Θέλει να τρυφεί στην άμυνα της Κίντερ και θα κάνει το 5. Ρόγκα με τον Ριγκοτό στο μαρκάρισμα από τη Ρόγκα, θέλει να πλησιάσει κοντά. Ο Ριγκοτό κλείνει και προσθέτει. Προσέχει το Ποντιρόκα που τελικά θα κάνει. Ο Κουτρουάι, παρά λίγο να κάνει το λάθος, να κλέψει δηλαδή ο Τζινόμπιλι. Μουλαουμέροβιτς. Το Ποντιρόκα. Μίτλετον με πλάτη το καλάθι και τον Γκρίφιθ. Καλάθι από τον Ποντιρόκα. Βλέπουμε ξανά σε replay το προϋποθέσεις ευνηδιασμού του Παναθηναϊκού με τον Κουτρουάι. Ο Κουτρουάι που θα κάνει τον πάσιμο και θα ισοφαρίσει όλους τους παίκτες. Ο Καλατζής εκμεταλλεύεται το στραβοπάτημα του Μπετσίνοβιτς και δίνει στον Αλβέρτη που είναι ελεύθερος. Σουτάρει για 3. 15-14 προσπαθούν να τραβήξουν το σκοράρισμα της Κίντερ. Αλβέρτης με πλάτη στο καλάθι και το Σμόντις να τον μαρκάρει. Γυρίζει στο σώμα του αρχηγός του Παναθηναϊκού. Έχουν του Παναθηναϊκού. Με τον καλάθι να δει στο Κουτουλάι, τον drive του Κουτουλάι. 20 πόντο στο πλουστάσιο της. Συνολικά στην Ευρωλίγκα. 35%. Ποντιρόγκα. Καλάθι με ο Βένος που είναι πολύ καλό στη δεύτερη φάση της Ευρωλίγκα. Διαφορά στους 13 πόντους. Ποντιρόγκα ανταποδίδει. Σαράγκα, Νόβο Μέστο, ο Κίντερ. Μία στις δύο βολές και 43-29, 11 πόντους από τον Σμόντις. Παπαδόπουλος θέλει να πάρει επιθέσεις τώρα κοντά στο καλάθι με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Παναθηναϊκός που τρουάει. Κάνει το σουτ. 45 που μπορεί να μειώσει. Ο Κουτρουάι περιμένει στη γωνία. Στάρει για 3. Στην επίθεση για να δούμε τι έχουν διαλέξει πράσινοι εδώ καθώς περιμένει στη γωνία και ο Κουτουλάι, Ποντιρόκα τελικά με διπλή αναπήδηση το rebound να βοηθήσει σε αυτό το τομέα, γι' αυτό πήγε άλλωστε και έχει και την μπάλα με τον Γκρίφιθ. Καλάθι από τον Λάζα είναι εκτός ο Μουλαμέρο που δεν έχει βοηθήσει σήμερα. Ποντιρόκα με τον Γιάριτς και τον Γκρίφιθ να βοηθάει πάντα, δίνει ωραία πάσα στον Παπαδόπουλο. 40 μπαίνει ο Μπετσίροβιτς. Μπαίνει και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Ο Γκρίφιθ που μπερδεύεται με τον Κουτλουάι. Ο Αλβέρτης γλιστράει. Η μπάλα όμως πάει στον Ποντιρόγκα. Καθώς ο Αλβέρτης πρόσεξε. Ποντιρόγκα λοιπόν στην προσπάθεια για τον Κουτλουάι που στάρει για 3. 47-52 ο Παναθηναϊκός. Το σχεδόν σίγουρο καλάθι από τον ψηλό της Κίντερ. Δεύτερο φάουλ, τρίτο φάουλ συγγνώμη του Καλατζή. Και αμέσως ο Μπράτ. Ο Αλβέρτης ζητάει την μπάλα, παίρνει ο Παπαδόπουλος. Με τον Γκρίφιθ προσωπικό αντίπαλο που έχει 3 φάουλ όμως. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος και μειώνει. Παναθηναϊκός πάντως έχει μειώσει στους 3. Παναθηναϊκός, είπαμε, αυτό το τέμπο τον ευνοεί. Περνάει ο Σάντσες, δίνει στον Αλβέρτη. Ζητάει ο Ποντιρόγκα. Αλβέρτης με πλάτη στο καλάθι και αντίπαλο τον Ριγκοτό. Θα κάνει την κίνηση ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. 55 με τον Γιάριτ να φτάνει τους 6 πόντους. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μάρκο Γιάριτ. Ποντιρόγκα για 3. Ποντιρόγκα. Ο τελικός στην κόρψη του Ξηραυγής και ο Ποντιρόγκα θέλει να μπει προς τα μέσα. Παρασύρει το Γιάρη. Παίρνει έξω την Όμπιλη. Σε αυτό το αδεκάλυπτο και ένα καλάθι από τον Γιάρη. Μουλαουμέροβιτς. Ο Γιάρης και ο Σμόντις. Ποντιρόγκα. Δίνει στον Κουτουλάι. Έτοιμος να σηκωθεί ήταν ο Κουτουλάι που πάει προς τα μέσα τώρα. Θα βγάλει έξω. Επιχειρεί ο ίδιος την προσπάθεια αλλά είναι άστοχο το σου. Το Ρότζερ στο rebound. 5-0. Τη διαφορά που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός την ισοφαρίζει, την ισοσκελίζει. 8 και 18 ακόμα. Ποντιρόγκα, Μουλαουμέροβιτς, Κουτλουάι, σουτ τριών πόντων. 69-66 από τον Κουτλουάι. 8 δευτερόλεπτα κατά τέλος επίθεση του Παναθηναϊκού. Ποντιρόγκα με πλάτη στο καλάθι. Θα χάσει το σουτ, θα πάρει ο ίδιος το rebound. Ο Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος με τον Άντερσεν. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος και κάνει το. Και 6 δευτερόλεπτα επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Μουλαουμέροβιτς. Θα μπει και ο Γκρίφιθ σε λίγο. Μουλαουμέροβιτς με αντίπαλο τον Γιάριτς εκεί. Θέλει να μπει. 70. Μουλαουμέροβιτς. Για τον Ρότζερ που είναι έτοιμος για το τρίποντο. 76. Προτιμάει την οργανωμένη επίθεση. Και καλά κάνει καθώς μένει χρόνος. Ρότζερ στην προσπάθεια κάνει το σούτα. 80-72 από τον Τζόνι Ρότζερ. Στους 97 για το τέλος. Όλος ο κόσμος όρθιος εδώ παρακολουθεί με αγωνία τον τελικό. Ποντιρόγκα, Κουτλουάι, προσποιείται, κάνει το τρίποντο. 85-80 από τον Ιμπραήμ της Ευρώπης. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα, 2, 1 και όλα τελειώνουν. Ο Παναθηναϊκός με 89-83 είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης
για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κύπελο και θα πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς. 83 για τον Παναθηναϊκό που φτάνει στη νίκη μέσα στο σπίτι της Κίντερ. Κάνει τη μεγάλη νίκη με μια μεγάλη εμφάνιση σε ένα μεγάλο τελικό. Έχοντας αποκλείσει τη Μακάμπι του Τελαβίβ στον ημιτελικό, σήμερα το βράδυ δεν λύγησε ούτε από το ότι η Κίντερ προηγήθηκε με 14 πόντους διαφορά και έφτασε στον μεγαλειώδη αυτό θρίαμβο με 89-83. Με πρόσωπα της βραδιάς, τον Ντέγκαν Μποντιρόγκα, τον Ιμπραήμ Κουτλουάη, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον Τζόνι Ρότζερς, τον Φραγκίσκο Αλβέρτι, τον Αμίρ Μουλαομέροβιτς, τον Γιώργο Καλαϊτζή, τον Πέπε Σάντσες και βεβαίως αυτούς που δεν έπαιξαν, τον Γιώργο Μπαλογιάννη, τον Γιάννη Γιαννούλη που κάθισε στον πάγο γιατί δεν μπορούσε να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Και πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σαν μικρά παιδιά. Τους έφυγε πλέον το άγχος, τους έφυγε όλη η ένταση του τελικού. Εδώ Γιάννης Σιούτης, που ήταν καυτός στην δωδεκάδα. Εδώ Κουτλουάη με τον Μποντιρόγκα. Κουτλουάη που έβαλε εκείνο το τρίποντο όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τη διαφορά με 5 πόντους και κατ' ουσίαν κέρδισε το μεγάλο τρόπο. Εδώ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, στα 28 του χρόνια, σηκώνει ψηλά το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για την φετινή περίοδο στην Ευρωλίγκα. Ένας μαραθώνιος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο σε εδώ Κουτλουάη, ο Ιμπραήμ Κουτλουάη με το κύπελο στα χέρια. Ένας μαραθώνιος λοιπόν που τελείωσε, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ολοκληρώνεται σήμερα με αυτή τη σκηνή. Με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού να σηκώνουν το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Εδώ και πάλι ο Κουτλουάη που δεν λέει να αφήσει το τρόπαιο, το δίνει στον Μποντιρόγκα, αλλά λίγο να του πέσει. Ψηλά το τρόπαιο από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον MVP του Final Four και MVP της δεύτερης φάσης της Ευρωλίγκα.